Λάδι στη φωτιά στον πόλεμο που διεξάγουν τα συνδικάτα κατά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Έριξε η κυβερνητική απόφαση για την επιστράτευση προσωπικού σε δηληστήρια και δεξαμενές καυσίμων. Χθες με την απειλή πενταετούς φυλάκισης επιστρατεύτηκαν τρεις απεργοί σε δηληστήριο του Παρισιού που εφοδιάζει με καύσιμα τα αεροδρόμια και τη γαλλική πρωτεύουσα. On s'est toujours battu pour les retraites, pour l'emploi. C'est pas des CRS ou des forces de l'ordre qui vont nous déloger. Ο Πρωθυπουργός Φυγιών σε συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση εμφανίστηκε αμετακίνητος και δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει την Τετάρτη κανονικά στην ψήφιση της μεταρρύθμισης, ενώ θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να αποφευθεί η παράλυση της οικονομίας. Le droit de grève est respecté en France, mais le droit de grève, ça n'est pas le droit d'empêcher l'accès à un dépôt de carburant. Ça, c'est une action illégale. Je ne laisserai pas bloquer notre pays. Je ne laisserai pas l'économie française. Étouffée par un blocage de l'approvisionnement en carburant. Αισθητή είναι πλέον η έλλειψη βενζίνης από τον αποκλεισμό δηληστηρίων και δεξαμενών καυσίμων. Περισσότερα από 1000 πρατήρια που αντιπροσωπεύουν το 60% των πωλήσεων στη χώρα έχουν στεγνώσει. Vous avez fait plusieurs stations service? Ouais, je dirais peut-être pas loin de 7. On va aller chercher notre essence en Belgique. Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στους αυτοκινητοδρόμους, όπου οδηγοί φορτηγών μπλοκάρουν την κυκλοφορία. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, καλούν οι σιδηροδρομικοί, οι μαθητές και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι εν ώψη και της αυριανής πανεθνικής απεργίας. Παρά την ταλαιπωρία που προκαλούν οι κινητοποιήσεις, το 71% των Γάλλων στηρίζει, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Le Parisien, την αυριανή απεργία. Από το Παρίσι, Μαρία Βεναξά για το Μέγκα.